Βλέπεις ένα πρωινό, μικραίνεις σε ποσότητα, το βλέπεις την ίδια τιμή, αλλά διπλασιάζονται, αλλά χαμηλώνουν. Μέσα σε 12 μήνες το κόστος διαβίωσης εκτοξεύθηκε λόγω των τεράστιων ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο φετινός Σεπτέμβριος βρίσκει τα νοικοκυριά αντιμέτωπα με αυξήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το 50% συγκριτικά με πέρυσι. Για παράδειγμα, το ηλιέλαιο έχει αυξηθεί κατά 54%, οι βρεφικές σπάνες κατά 50%, όπως και το αλεύρι, ενώ ένα πακέτο μακαρόνια κοστίζει πλέον 38% πιο ακριβά από ό,τι πέρυσι. Τα γαλακτοκομικά είναι πολύ και τα κρέατα είναι πάνω. Υπάρχει πρόβλημα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα ίδια περίπου 20 με 30 ευρώ λιγότερο. Περίπου 30. Δηλαδή το καλάθι αυτό πόσο κοστίζει τώρα? Αυτό έδωσε 120 ευρώ. Οι αυξήσεις στο κρέας μέσα σε 12 μήνες ξεπερνούν τη λογική, με το χοιρινό να έχει ανατιμηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά 56% και το μοσχαρίσιο κρέας κατά 42,2%. Για 12 ρολά χαρτί υγείας οι καταναλωτές πληρώνουν έως και 68% πάνω, ενώ ένα λίτρο γάλα έχει πάρει αύξηση 33% και η σκόνη πλυντηρίου πωλείται με αύξηση 28,5%. Οι ανατιμήσεις αυτές δεν δικαιολογούνται. Δεν είναι ανατιμήσεις ζήτησης προσφοράς, είναι ανατιμήσεις παιχνίδια που ξεκινάνε από την ενέργεια. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, 6 στις 10 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει το πρώτο εξάμηνο του έτους σε ανατιμήσεις για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος που φτάνει το 76% στην ενέργεια, το 57,8% στα καύσιμα και το 43,5% στις πρώτες ύλες. Παρά τις αυξήσεις, μία στις 2 μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την έρευνα, σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Αυτό οδηγεί σε ενδεχόμενο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας 4 στις 10 επιχειρήσεις το απότερο μέλλον και το 6,5% των επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με την έρευνα, μία στις 2 επιχειρήσεις προβλέπει για το δεύτερο εξάμηνο του έτους πτώση στη ζήτηση και τα έσοδα.